Let's play. Είναι δυσκολίες στο γύρισμα. Συνέχισε να γράφεις. Ξέχασα τι θέλω να πω. Αγάπη μου, ναι. Θέλω να μιλήσω. Υπάρχει άλλος. Όχι. Θες να χωρίσουμε. Όχι. Πώς είσαι εγγύος. Όχι. Όπα, όπα, όπα. Κάνε μια παύση, κάνε μια παύση. Τι είναι αυτά που ρωτάει. Δεν μου τα ξαναρωτήσεις αυτά. Ύποπτο. Κλείνουμε μαζί και 4 χρόνια σχέσεις. Και συζούμε τα 2. Και τις προάλλες, κοιτούσα και μια φωτογραφία που ήμασταν μαζί, είχαμε πάει κάπου. Και μου λέει, τα παιδιά μας θα είναι πολύ όμορφα. Και εγώ της λέω, πού το ξέρεις, τα δικά σου σίγουρα θα είναι όμορφα. Τα δικά μου, μάλλον εννοούσε ότι θα κάνουμε μαζί παιδιά. Άσε που τον τελευταίο καιρό την έχει καταβρει και με το μαγείρεμα. Και καλά ξέρεις νοικοκυρά στο σπίτι και τέτοια. Κάθε μέρα και μια καινούργια συνταγή. Μήπως να αρχίσω να ανησυχώ. Και τα σημάδια εντωμεταξύ. Για να δεις τώρα πόσο άσχημα είναι τα πράγματα. Τα σημάδια είναι και μπροστά μου. Και εγώ κάνω ότι τα αγνοώ. Ή τέλος πάντων μου ξεφεύγουν και μερικά. Τις προάλλες βρήκα στο σπίτι ένα περιοδικό για γάμους. Και λέω εντάξει, σιγά μην κοίταζε για το δικό της. Θα κοίταζε για κάποια φίλη της. Μιλάνε με τη μάνα μου στο τηλέφωνο κάθε μέρα. Τόσο συχνά με τη μάνα μου δεν μιλάω ούτε εγώ. Που είμαι μοναχοπέδι, μοναχογιος. Τώρα τελευταία συμβαίνει και το άλλο. Έχουν πλακωθεί όλοι οι φίλοι μας και παντρεύονται. Δηλαδή, σίγουρα παντρεύονταν και παλιά. Απλά τώρα πηγαίνουμε σε όλους τους γάμους. Έχουμε πάει σε θρησκευτικούς, έχουμε πάει μέχρι και μάρτυρες σε πολιτικό γάμο. Κάνουμε πρόβα, μήπως. Το άλλο μου λέει έχει αρχίσει και περνάει την κρίση των 30. Καταρχήν είναι μόνο 29. Και δεύτερον, τι πάει να πει κρίση των 30, δεν κατάλαβε. Τι σημαίνει, πρέπει να γίνει κάτι. Λες να θέλει παιδί. Γι' αυτό πήραμε κατοικίδιο. Το άλλο που μου λέει στη δουλειά γιατί δεν φοράς πλέον κοστούμι και πόσο πολύ σου πήγαινε. Θέλει γάμο, ε. Καλά, δεν παίζει με τίποτα. Έχουμε που έχουμε τόσες έννοιες, να έχουμε τι. Γάμους, ετοιμασίες, εκκλησίες, νηφικά, εγώ ξύρισμα. Δεν παίζουν αυτά τα πράγματα με τίποτα. Για να μην σου πω το άλλο, θα μείνει έγκυος, θα παχύνει, θα χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης. Δηλαδή τώρα μου αρέσει, μετά δεν μου αρέσει, τι θα κάνω. Θα έχω και το παιδί, θα έχω και αυτή. Όχι, σε παρακαλώ. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να συζητήσουμε αυτό το θέμα με τίποτα. Ό,τι και να κάνει, τίποτα. Οπότε συνέχισε να παίζεις. Θα μιλήσουμε αργότερα.